Λοιπόν, εμείς το μπλουζάκι αυτό το φορούσε ο Φούντες το μέσα, στις ταινίες. Τον έκανε τον Γόη. Στάσου, μην φεύγεις. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι. Έλα, ρε Γιώργο. Πάνε έξω, άνοιξε έξω από το ιδιοκτήτη, φτιάχνει τις κάμερες. Έλα. Είστε, ρε μαλάτο. Τι κουστούμια είναι αυτή, ρε. Πιθανόν. Τι. Μου την έδωσε ο Μητροπολίτης, ο Άνθιμος, γιατί αυτοί που δεν τους αρέσουν τα ρούχα μου δεν φέρνουν κανένα ρούχο να βάζω να τους αρέσει. Ας το έδωσε ο Άνθιμος. Και μου το έδωσε ο Παναγιώτατος. Μάλλον θα το έδωσε κανένας φτωχός εκεί και ποιος αποκλείεται ξέρει από την τσέπη του Άνθιμος να βάλει λεφτά να στα δώσει. Κανένας φτωχός βιομήχανος. Τρώω το κοτόπουλο, εγώ τρώω λέει κοτόπουλο λέει και ψάρι μόνο. Κοτόπουλο λέει και ψάρι τρώω. Τρώει το κοτόπουλο το οποίο ήταν τόσο εκείνο, ήταν σαν το πουλί του. Να μην πω σαν ποιού, και εδώ έγινε το σαν το πουλί του Σανκαρέ το κοτόπουλο. Να πούμε, το τρώω στο κοτόπουλο. Τις προάλλες έτρεχα τζόγκι στην προβλήτα εκεί του Θερμαϊκού. Βλέπω δύο Αλβανούς με τις. Πώς το λένε, τις μπετονιές να πούμε. Σταματάω στο 5ο χιλιόμετρο, έχω καμιά 100 μέτρα να κάνω λίγες διατάσεις. Του λέω να σε κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Ναι, φίλε μου λέει. Λέω εδώ λέω ψαρεύει, δεν ψαρεύω. Θα τα φας τα ψάρια, λέει θα τα φάω τα ψάρια. Είναι δυνατόν να μην πεθάνεις από καρκίνο του παχαίου σεντέρου, άμα φας ψάρια από το Θερμαϊκό κόλπο. Ναι. Που σφαγιάχτηκαν και γίνανε. Σφαγιάχτηκαν. Ναι. Γιατί σφαγιάχτηκαν. Τι μαλακία κάνανε και σφαγιάχτηκαν. Κάτι κάναμε. Γιατί μας σφαγιάχτανε. Είναι σφαγιάχτηκαν με την έννοια, ας πούμε, από τους Τούρκους που έγινε ο πόλεμος το 12. Το 12. Το 2021. Ποιο 21. Το 1821. Όχι, το 1921 που είχε γίνει. Όχι, το 22 έγινε. Το 22, συγγνώμη. Μπερδεύεις τα 6 χρόνια. Ναι. Τι κάναμε εμείς σαν Έλληνες. Τι κάναμε. Μέχρι την Άγκυρα φτάσαμε. Θέλαμε να πηδήξουμε τους Τούρκους και δεν είχαμε, όχι προφυλακτικό, ούτε μισό αρχίδι δεν είχαμε. Πήγαμε εκεί να κάνουμε τους μάγκες. Κατακτητικό πόλεμο. Γι' αυτό μας σφαγιάτανε. Άμα δεν κάναμε καμία. Χαχάχα, τι γέλιο, ρε παιδί μου. Έλα, ρε αλήθεια. Λέμε, Μαργέ, έχεις αργήσει να στείλεις κάτι καλό, ε. Δεν με γαργαλάτε να γελάσω κι εγώ. Δεν μου λες, στην Ανίτα Πάνια πότε πήγες. Πήγες στην Ανίτα Πάνια, αθηρίο. Σέβομαι. Έλα, σέβομαι και προσκυνώ τελείως. Τι έκανες. Τι έκανα, εκεί χώρισες τις επικές. Πήγες κάτω με τις τουρίστρες. Ναι, τις τουρίστρες εκεί, βάλει ουίσκι, ξέρω εγώ, βάλει αυτά εδώ. Χορέψανε. Έσπρωξες. Τι να σπρώξουμε εσύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Τι έπιαζε τα ουίσκι και χόρευε. Σάμπανο. Ο στόχος δεν ήταν να. Ο στόχος ήταν. Αυτό που κοιμήθηκε καλύτερα πέρασε. Ο στόχος ήταν να δει να περάσει βραδιά για την επόμενη μέρα για να μπορέσω να πάω το μεσημέρι στην Ανίτα. Ξυπνάω το πρωί, δεν πήδηξε εσύ, δεν πήδηξε αυτό. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό σκοπό ήρθαμε. Ήρθαμε για να βρούμε γυναίκες στην εκπομπή. Καλά, ρε Πουστή. Εδώ βρήκατε γυναίκες στο ξενοδοχείο πριν την εκπομπή. Όχι, στο ξενοδοχείο. Σαν πόντιος που είσαι, είπες, εγώ δεν πρέπει να βρω εδώ. Δεν πρέπει ήταν. Να δεν ήταν. Είναι ένα από αυτού που ήταν. Ρε Πουστή. Ξένοι ήταν. Ξένοι, Γερμανοί ήταν αυτοί. Δεν σπρώχνει ξένες εσύ δηλαδή. Δεν σπρώχνω, όχι. Γιατί... Το ζήτημα είναι ότι εγώ πήγα, έκατσα στο δωμάτιο. Έφαγα το μεσημέρι, έφαγα το βράδυ, βγήκα, ας πούμε. Χόρεψες. Χόρεψα. Ήπιες. Ήπια. Δεν πήδηξε. Δεν πήδηξε αυτό. Και πήγες την άλλη μέρα στην Ανίτα με τον άλλο που κοιμήθηκε και δεν πήδηξε. Άγριβο. Αυτός δεν ξέρει άμα πήδηξε καμιά καμαριέρα. Αυτός ήταν. Τι να σου πω, δεν κάνει τώρα να βγει στον αέρα. Οπότε. Αυτός, κοίταξε, εγώ ήμουν ντυμένο στο ΣΥΚ, όπως με είδες στην εκπομπή. Ντυμένο στην Τρίχα, ναι. Στην Τρίχα. Αυτός που βλέπει την μπλούζα και τον παντελόνι. Λέτσος. Ήρθε από, ξεκίνησε από την Παρασκευή με το καράβι. Και εμφανίστηκε το μεσημέρι. Αθλητικό παπούτσι, άσπρη κάντσα. Και μια σακουλίτσα κλειδιά και κινητό. Και μπαίνετε εσείς οι δυο τώρα εκεί. Μπαίνουμε και οι δυο, μας ετοιμάζουν όπως καλή ώρα που είμαστε στην εκπομπή σου. Ναι. Εδώ δεν ετοιμάστηκες, ούτε σε βάψαν τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου. Εδώ είναι βαφέας ο ιδιοκτήτης. Ανοίγει την πόρτα ο ιδιοκτήτης, κλείνει την πόρτα ο ιδιοκτήτης. Τη κάμερα ο ιδιοκτήτης, τον ήχο ο ιδιοκτήτης. Έχεις άλλο κανάλι τέτοιο. Όχι. Είδες λοιπόν. Να ξεκινήσω την εκπομπή σου για την Καλαμαριά. Το είπαμε για την Καλαμαριά. Πολιτικό είναι το μήνυμα, πάει. Όχι, δεν πολιτικό είναι. Μην το αφήνει στη μέση το άλλο. Μην αφήνει στη μέση το άλλο. Κάμα την Καλαμαριά. Καλαμαριά τώρα με τη δική μου εκπομπή μπορεί να βρει 50 γυναίκες. Αν ήταν πάνια, παπαριές και ιστορίες. Στο Ραπτόπουλο θα σε φέρω εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και το θέμα ποιο είναι. Τι γυναίκα ψάχνει, να ακούσει ο κόσμος. Τι γυναίκα. Ψάχνω μια 46 χρονών να μπορεί να έχει μια δουλειά. Για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω.
46 χρονών. 46-45 χρονών. 45. 40, κοντά, 40, 46 δηλαδή. Να έχει μια δουλειά, αυτή και αυτή. Δύο δουλειές, μια αυτή. Μια παιδιά να έχει. Μίλα μας για μπάσκετ, γιατί είσαι το μπάσκετ και το μπάσκετ. Την έφαγες την παπάρα σήμερα από το μπάσκετ. Oh. Και με πήραν τηλέφωνο από το Super 3, ένας φίλος μου. Ναι. Από τον Εύωσμο είναι αυτός. Ναι. Και μου λέει ότι άμα θες να έρθεις γήπεδο, έλα. Εμείς εκεί δεν πειράζουμε τίποτα, θα είσαι σε κλειό, αλλά θα έρθεις με ρόμπα. Γιατί λέει, είπες κουφάλα, λέει ότι ο Άρης δεν κάνει φιλικό με την Μπόκα. Άμα έρθεις με ρόμπα, μπαίνεις μέσα και δεν σε πειράζει όχλος τίποτα. Είμαστε, λέει, εμείς εκεί. Ωραία, θα πάμε παρά στο φιλικό. Θες να το δεις το Κριστί, να με δεις να ξεφτιλίζομαι εκεί με τη ρόμπα, επειδή θα έρθει η Μπόκα Ζούνιος. Θα έρθει η Κύπρος, ήταν κότα σε αντίθεση με τους Βέλγους, όπου ήταν άντρες. Οι κότες και οι άντρες. Οκ, γιατί σας βολεύει οι Ελληναράδες. Καλά, περίμενε τώρα. Σου φέρνει. Για δείξε το φίλο μου. Μην νομίζουν ότι είμαι εγώ και μ' αρχίσουμε. Όχι. Φίλε. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλώ. Όνομα και ομάδα, όπως λέει ο Ασλαμάς. Ο Ασλαμάς. Αγόρι μου. Του λέω, θα έρθει σήμερα. Αγόρι μου. Έχει συμβουλία ο Αγγελάκα, αγόρι μου. Θα πάω σε Αγγελάκα, αγόρι μου. Μη. Θα έρθει τότε την άλλη. Μοιάζει λίγο με τον Βερμπάτοφ. Ποιο? Ο φίλο εδώ. Όχι, ο Βερμπάτοφ ήταν ωραίο άντρα. Σε άλλον. Επόμενο προξένιο, πάμε. Δεν μπορεί να ανοιχτεί. Τι είναι? Και άμα είναι γυναίκα. Έλα. Για να δούμε, ακούσουμε. Έλα, κοπελιά, μίλα. Γεια σας! Γεια σας! Καλώς σας! Αν δεν είναι κοπέλα! Γεια σας! Γεια σου! Παίρνω για τον κύριο Φωτιάδη. Ναι. Κοντινό, μέτρο. Κοντινό μέτρο. Ναι. Άκουσα πριν από το Τριάδη που λείπε και πήρα. Είναι από το Τριάδη και αυτή μάλλον. Από το Τριάδη είσαι. Εγώ από το Τριάδη είμαι. Τριαδιώτησα είμαι, ναι. Ναι. Για πείτε μας. Κύριε. Είμαι η Χριστίνα. Όχι. Κλείστηνα. Όχι, γιατί. Κλείστα. Όχι, γιατί. Γιατί είναι 22 χρονών και έχετε και στην ταβέρνα. Έχετε στην ταβέρνα. Παρακαλώ, κυρία μου, μιλήστε. Όχι. Για πες μου, κυρία μου. Να κάνει και να μπορέσει να μην μιλήσει. Ο κύριος Μιχάλης με ξέρει. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Είσαι η κοπέλα που ήμουνα με το παλικάρι και τη μέρα στην ταβέρνα. Ναι. Μισό να κάνω λίγο μια ερώτηση. Που σε πειράζουν τα. Πόσο χρονών είναι η κυρία? 22. Πόσο χρονών είναι? 22. Μικρή. Τι το κάνω. Να φτιάξουμε πάλι να δείτε και να τρέχουμε τις μανάδες με τη μανιμιδέ. Δεν θέλει 22 χρόνια. Ναι. Άστο ρε. Δεν θέλεις. Πλάκα με κάτι. Θέλει κάτι πιο μεγάλο. Τη μαμά σου, τη θεία σου, καμιά τέτοια θέλει. Ναι. Μετά μπορεί να βαλώνει με. Εξωτερικά η κοπέλα πώς είναι τώρα. Καλή μια χαρά. Και θα σου πω και κάτι σοφό, κάτι τελευταίο σοφό. Από όλες, ένα λεπτό, θα πεις ότι γουστάρεις. Από όλες τις απολαύσεις που υπάρχουν σε αυτή τη γη για τον άνθρωπο, η μόνη ποινικά κολάσιμη αμαρτία, απόλαυση, τη θεωρούν αμαρτία είναι το σεξ. Γιατί το σεξ είναι η μόνη από αυτές τις απολαύσεις που όχι μόνο δεν βλάπτει τον οργανισμό, αλλά τον ωφελεί και από πάνω. Ενώ τα άλλα, μεθύσια, χασίσια, ποτά, τσιγάρα, δεν λέει καμιά αμαρτία. Ου καπνίσεις, ου καπνίσεις, ου μπεκροπιείς, ου πηδήξεις. Δηλαδή, τη μόνη απόλαυση που κάνει καλό στην υγεία του ανθρώπου, που είναι το σεξ, την ποινικοποιεί η θρησκεία. Όχι μόνο δικιά μας, όλες. Ψάξου. Επόμενη γραμμή. Ψάξου. Επόμενη γραμμή. Τι, του είπα εγώ. Έλα φίλε, ναι. Κύπριος εδώ. Άμα. Λοιπόν. Κοτάρα, άνοιξε τα πόδια, περάσει εθνική, κοτάρα. Ναι, λοιπόν, που λες ότι θα θέλουμε τη βοήθεια σας να μπει ο Ερντογάν και ξέρω εγώ, ω το παρόν εσύ θέλατε τη βοήθεια μας για να προκριθείτε. Επειδή αν ήταν καθαρό το παιχνίδι, θα τον είχατε. Πολύ καθαρό ήταν το παιχνίδι. Ο Αποέλ να βγάλει ανακοίνωση, ενώ οι άλλοι, οι Βέλγοι, παίξανε στα ίσια. Εσείς κότες. Η Ελλάδα ή η Κύπρος είναι ελληνική. Για πες μου λίγο για τη Σαραντάρα, ας πούμε. Αυτή με τι ασχολείται. Αυτή άνεργη. Τι πω. Όχι, δεν θα αναπιθέψω, δεν άνεργη σε λέει. Αυτή είναι φύραλη. Άνεργη. Πόσο άνεργη είναι δηλαδή. Πόσο πολύ άνεργη. Πόσο άνεργη είναι που είσαι δηλαδή. Πάρα στραπέζι. Πόσο άνεργη είναι λέει.
Πολύ, λίγο. Πόσο είναι. Πόσο άνεργοι. Πολύ μετά άνεργοι. Μετά κάτω. Είσαι αυτοδές. Είσαι αυτοδές. Θα με σπάσει τα χέρια. Είσαι, δεν πες. Άκουσα που θέλετε τον κύριο Μιχάλη να το ζευγαρώσετε. Γιατί κανείς είναι να θέλουμε να το ζευγαρώσω. Τι είναι, το κανείς πούντουλ που έχω εγώ τη μήνυ να το ζευγαρώσω. Άμα θέλω το στυρώνουμε κιόλας δηλαδή. Τι. Ναι, δεν θέλουμε να το ζευγαρώσουμε. Ο άνθρωπος λέει με 47 χρονών, 1,82. Μηταράς, ξέρεις. 1,90. Μηταράδες έχουν και μακριά πέι. Και ανύπαντρος, χωρίς, με δυο δουλειές, με σπίτι δικό του, ενδιαφέρεσαι. Σπίτι που έχει. Πού έχει σπίτι, ρε. Στο Τριάδι. Στο Τριάδι, κυρία μου. Διόροφο σπίτι. Διόροφο σπίτι, απάνω κάτω. Αν τσακωθεί. Είναι πολύ ωραία, είναι εξοχή εκεί. Ναι, είναι ωραία. Ωραία. Κλίμα έχουμε εκεί. Έχει ωραίο κλίμα. Εγώ πάω και τρώω εκεί πέρα το βράδυ τη Τρίτη. Τρώει, έρχεται στο Βασσαλίνο τον Κώστα. Το... Ναι, ναι. Τριάδι. Εσεί πόσο ετών είστε, κυρία. Εγώ είμαι 23. 23 χρονών και θε να πάρει αυτό εδώ. Ναι. Εμένα μου άρεσε. Τι κουσούρι έχει. 59. Με μπόι. Είμαι 59 κιλά είμαι. Είμαι περίπου 1,65 εκεί, 1,63, 1,65. Καλή είναι, άμα φορέσεις τα κούνι, 2 μέτρα είναι. Ναι, έχεις κάνει το δίκτυο της μαρμίτας πιο πλατή. Τώρα παίρνουν και γυναίκες για σένα. Γυναίκες σημαντικό. Σε έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Στις χίλιες εκπομπές. Ναι, στην Ανίτα, σε χίλιες εκπομπές βγαίνουν 2 γυναίκες. Και τώρα να δεις που θα βγουν κι άλλες. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι μάτια έχεις και πράσινα μάτια. Πράσινα μάτια έχω. Και πράσινα και μάτια. Και πράσινο μάτι. Και από όλου καλαμαριάς. Ναι, και όπλο μου το κιμετσές. Ναι. Το τονίζω. Ναι. Το τονίζω. Γεια σου, ξάρεφα Χωτιάδη. Το σκάστα κεφάλι. Ούτε να το συζητάς. Εσύ θα πήγαινες. Εσύ από το Τορόντο. Εσύ που μιλάς από το Τορόντο. Θα πήγαινες. Άρα έξι γούστα δηλαδή. Γιατί να μην έχει. Έξι γούστα, έξι τέτοιο, έξι αναμαλία να φέρω. Εγώ θέλω πιο μπρουτάλ άντρα. Ας πούμε με τον Τζόρνταν θα πήγαινα. Θέλω λίγο πιο. Τώρα τι μας λέει τώρα. Δηλαδή ο Ρουβάς είναι... Άμα μύριζες στη μασχάλη του Τζόρνταν, 400 χιλιόμετρα την ώρα θα έβγες. Και μιας και είπες για τον Τζόρνταν, έμαθα ότι με βρίζει ότι τα παίρνω δεξιά και αριστερά. Έχω να του πω ότι κάναμε ένα έρανο με τον Τζόρνταν σε 7-8 πόλεις. Και τα λεφτά δεν τα εμφάνισε ο Τζόρνταν και ακούγεται ότι τα έπαιξε στα κουμάρια και αμάξι δεν πήρε. Και αυτό δεν θα με ένοιαζε αν δεν πηγαίναν στην Κατερίνη και σε κάτι άλλες περιοχές και λέγανε ότι ο Ραπτόπουλος τα πήρε με τον Τζόρνταν και τα φάγαν τα λεφτά. Να σωρά. Για τέτοιο καριόλι μιλάμε. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Με τον Περπάτο να μιλήσουμε. Έλα Περπάτο, σε έχει εσένα. Κοντινό, κοντινό. Δεν τώρα τι κόλλημα. Σακώ. Έλα. Έχω μία θεία φίλε. Θεία. Ναι. Μία σαραντάρα που κάνει με 2 κοσάρες. Ναι. Παυτή μη γελάς, μη γελάς, παυτή. Εντάξει, δεν γελάω. Ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω, πες μου. Είναι μία σαραντάρα από Κοζάνη κι αυτή. Εκεί, τι γίνεται ρε, όλη Κοζάνη ρε. Εκεί την κάμερα κοίτα. Τι γίνεται, όλη Κοζάνη, τι τη στην Ανίτα μου πήγα Κοζανίτσα. Πάλι Κοζανίτσα. Κάμιστε τα μόνο Κοζάνη. Να σε ρωτήσω λίγο, είσαι από Κοζάνη. Ναι, από Ξέρεις ποιο έχω κάποιον αγελαδάρι που έχει, είναι από εκεί, ασχολείται με... Ναι, συγγνώμη, όχι, μην γελάς. Ξέρεις. Περίμενε, ρε. Φεύγω, φεύγω, έχω ένα αγελαδάρι. Ραπτό.gr. Πα, 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 κάντε like. Πα, 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 like, like, πα, 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 πα. Γιτάρ, 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 γιτάρ. Παρακαλώ. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727.
μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεγού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεγού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα.